Έχοντας εμφανίσει ήπια συμπτώματα, παραμένει σε κατοίκον περιορισμού η Δημοτική Υπάλληλος Βόλου που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Η ίδια έκανε το τεστ σε ιδιωτική κλινική και βρέθηκε θετική. Αμέσως ενημέρωσε την υπηρεσία της και τέθηκε σε αυτοπεριορισμό. Η Δημοτική Υπάλληλος απουσίαζε από την εργασία της τις προηγούμενες ημέρες. Ταχύ ανάρρωση της ευχήθηκε η εκπρόσωπος της ΔΑΣΟΤΑ στη διοίκηση του Συλλόγου Εργαζομένων του ΣΟΤΑ Μαγνησίας, Εύη Καριδάκη, η οποία ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή Βόλου τη λήψη μέτρων. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων. Δηλαδή, τεστ δωρεάν σε όλους τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα να μην έχει γίνει ακόμη τίποτε σε ό,τι αφορά την απολύμανση των χώρων. Δεν μιλάμε για ένα κτίριο, θα πρέπει να κατανοηθεί αυτό. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο μπαινοβγαίνουν, ήδη είναι περίπου 30-35-40 εργαζόμενοι. Μπαινοβγαίνουν εργαζόμενοι και από άλλες υπηρεσίες και από άλλους δήμους και επίσης όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει με όλα τα άλλα και όλες τις άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή κάθε εργαζόμενος δεν είναι βιδωμένος στην καρέκλα του. Έχει δουλειές, πηγαίνει στην άλλη υπηρεσία για διάφορες δουλειές που έχει ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει η Δημοτική Αρχή, εν πάση περιπτώσει, να πάρει μέτρα. Στο μεταξύ, ανησυχία προκάλεσε το πρωί η πληροφορία για ύποπτο κρούσμα στο Δημαρχείο του Βόλου. Πρόκειται για δημοτική υπάλληλο που εμφάνισε συμπτώματα και έκανε τεστ κορονοϊού στο νοσοκομείο. Οπωσδήποτε δωρεάν τεστ, απολύμανση των χώρων, ιχνηλάτηση, να δούμε πού βρισκόμαστε. Το να παίζουμε το κρυφτούλι, το να υπάρχει αυτή η αφωνία, σίγουρα νομίζω ότι είναι μεγάλη ανευθυνότητα. Το είχαμε πει και τον Ιούλιο. Όμως έχουμε προχωρήσει. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στο δεύτερο κύμα του COVID. Τώρα, όπως την προηγούμενη φορά αντιδράσαμε αμέσως και βγάλαμε ανακοίνωση και υπήρχε άμεση απάντηση και από τη Δημοτική Αρχή στα δημοσιεύματα, εδώ δεν έχουμε πάρει ακόμη επίσημη απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Για μένα τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά. Και το χειρότερο, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει τέτοιου μεγέθους ανευθυνότητα. Όπως έγινε γνωστό, στο κτίριο Σπίρερ και στο Δημαρχείο του Βόλου έγινε απολύμανση, ενώ τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τα οποία ήρθε σε επαφή προδεκαημέρου η δημοτική υπάλληλος που βρέθηκε θετική θα τεθούν σε προληπτική καραντίνα. Την ίδια στιγμή, τρία νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στη Σκιάθο, σύμφωνα με το συντονιστικό όργανο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Το ένα αποτελεί στενή επαφή κρούσματος που καταγράφηκε ως θετικό στις 7 Οκτωβρίου και προέκυψε κατόπιν ιχνηλατήσεως, ενώ ένα ακόμη αποτελεί στενή επαφή του και εξετάστηκε στο κέντρο υγείας της Σκιάθου. Τέλος, το τρίτο κρούσμα δεν διαθέτει ενδείξεις επιδημιολογικής σύνδεσης και εξετάστηκε στο κέντρο υγείας του νησιού κατόπιν συμπτωματολογίας. Επίσης, ένα νέο κρούσμα κορονοϊού καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο στο νησί της Σκιάθου, σύμφωνα με το συντονιστικό όργανο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για επαφή παλαιότερου κρούσματος που εξετάστηκε στο κέντρο υγείας του νησιού.